αγριεύει. Κόντρα μεταξύ δύο οικογενειών Συριακής καταγωγής που διαμένουν μόνιμα στη Λεμεσό. Η διαμάχη με φόντο προσωπικές διαφορές που τίνει να εξελιχθεί σε βεντέτα έλαβε δεύτερο ημίχρονο χθες βράδυ στην περιοχή Αγίας Φύλας, όπου 30 περίπου άτομα μετέβησαν έξω από οικία με σκοπό να επιτεθούν στην αντίπαλη ομάδα. Χθες το βράδυ, γύρω στις 11, είχαμε ενημερωθεί ότι μια ομάδα περίπου 30 ατόμων είχαν συγκεντρωθεί έξω από οικία στην περιοχή Νεκάλη, στη Λεμεσό, όπου είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους, ενώ κρατούσαν λωστούς και πέτρες και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα και είχαν επιτεθεί και προκαλέσει ζημιές σε οικία όπου διαμένουν άλλα πρόσωπα. Και προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο και στην Μπαρκονόπορτα. Οι κουκουλοφόροι με την άφιξη της αστυνομίας τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο ανακόπηκαν δύο οχήματα στα οποία επέβαιναν τρεις ύποπτοι, οι οποίοι στην κατοχή τους είχαν επιθετικά όργανα, λωστούς, ρόπαλα και συνελήφθησαν. Από τις επιτόπιες εξετάσεις φαίνεται ότι στη συγκεκριμένη κατοικία διαμένουν οικογένεια προσώπων τα οποία μας έχουν απασχολήσει στο πρόσφατο παρελθόν και είχαν δεχτεί επίθεση από 30 πρόσωπα τα οποία είχαν προκαλέσει ζημιές στην οικία όχι μεγάλης αξίας, μικρής αξίας, καθώς επίσης είχε τραυματιστεί και ένα πρόσωπο από ρήψη μέτρας. Η άγρια κόντρα μεταξύ των δύο ομάδων άρχισε όταν νεαρός φέρεται να παρενόχλησε νεαρή μέλος της αντίπαλης οικογένειας. Από την πρώτη άγρια συμπλοκή της 27ης Ιουνίου σε κεντρικό δρόμο της Λεμεσού είχε συλληφθεί αριθμός εμπλεκομένων και εναντίον τους καταχωρήθηκε υπόθεση στο δικαστήριο. Οι ήδη είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.